Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, αποδεικνύεται η ερμηνεία της απόφασης της πολιτικής προστασίας να κατατάξει το Ηράκλειο σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης. Ας προβάλλει σε εμάς εντύπωση που τοποθετήθηκε το Ηράκλειο σε αυτή την κατηγορία, έχοντας υπόψη μας και τον δείκτη RT που δείχνει ότι στο Ηράκλειο είχε μειωθεί σημαντικά, ήταν κάτω του ενός. Και τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται στο Ηράκλειο ήταν λίγα, δεν ήταν πολλά. Από το Μάρτιο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει μία εικόνα, είναι περί τα 500 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων ουσιαστικά γύρω στα 35 βαριά. Φορείς της αυτοδιοίκησης και της αγοράς αναζητούν απαντήσεις παραπέμποντας τα επίσημα ανακοινοθέντα του ΕΟΔΗ, τα οποία δεν συνάδουν με τις εξηγήσεις χαρδαλιά. Αδίκως στοχοποιηθήκαμε, διότι η εικόνα που έχει η Κρήτη και τα κρούσματα τα οποία επίσημα ανακοινώνονται δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση αυτή την άδικη μεταχείριση. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τις αιτιάσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας που στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Δήμαρχο Ηρακλείου αλλά και τον Περιφερειάρχη έκανε λόγο για δεκάδες κρούσματα στο Ηράκλειο, τα οποία ενώ δεν νοσηλεύονται βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους αλλά θεωρούνται ενεργά, οι φορείς παραπέμπουν στα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ που τουλάχιστον στο Ηράκλειο τις τελευταίες 14 ημέρες δεν ξεπερνούν τα 20. Είπε ότι έχουμε κρούσματα, δηλαδή προσβεβλημένους από τον ιό ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα και έχουμε και κρούσματα επαφές με αυτούς τους ανθρώπους άλλων. Από ό,τι μας είπαν και εμάς έχει να κάνει κυρίως με την ιχνηλάτηση από τα ενεργά αυτά κρούσματα που είναι υψηλού κινδύνου και υπήρχαν μεγάλες επαφές. Καθορισμός μιας περιοχής στο επίπεδο 1, 2, 3 ή 4 δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των κρούσματων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι παίρνονται υπόψη, η διασπορά των δειγμάτων των θετικών. Οι επιδημιολογοί και έλεγχοι οι οποίοι γίνονται μας δίδουν ένα μεγαλύτερο επιπολασμό και γι' αυτό ίσως πέρασε και σε επίπεδο 3 ο νομός Ηρακλείου. Κάνει εντύπωση ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε κρούσματα περίπου 20 κρούσματα σε 14 μέρες και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι μέχρι 100 ενεργά κρούσματα. Αυτό σημαίνει πως δεν ανακοινώθηκε από την αρχή από τον ΕΟΔΗ, δεν ξέρω για ποιους λόγους, έχουν τους δικούς τους λόγους, ο πλήρης αριθμός των κρουσμάτων. Την ίδια ώρα φαίνεται πως και το σενάριο ο Υπουργός να αναφέρεται σε κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στις πύλες εισόδου δεν ευσταθεί, ιδίως αν σκεφτεί κανείς πως τα δύο ξενοδοχεία COVID της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 11 άτομα. Έχουν γίνει 92.000 τεστ μέχρι τώρα στα αεροδρόμια της Κρήτης. Έχουν βρεθεί μόνο 210 κρούσματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι 0,23 της χιλίας που δείχνει ότι ο τουρισμός σε καμία περίπτωση δεν μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Είναι σωστό να συμψηφίζουμε αυτά που εμφανίζονται στις πύλες εισόδου ενδεχόμενα με τα κρούσματα που υπάρχουν και στο γηγενή πληθυσμό? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, γιατί αυτά τα κρούσματα εντοπίζονται μόλις έρθουν στην Ελλάδα, απομονώνονται στα ξενοδοχεία COVID και επιστρέφουν στην πατρίδα τους μόλις περάσει το διάστημα της καραντίνας.